Καλημέρα σας, τι κάνετε? Θα δώσουμε λίγο χρόνο να μπείτε μέσα όλοι σιγά σιγά. Περιμένουμε κιόλας και τον Ανδρέα από τη web.gr να συνδεθεί, γιατί έχουμε μια μικρή καθυστέρηση στη σύνδεσή του. Λοιπόν, για να δω, ανεβαίνει ο κόσμος, περιμένω να μπείτε για να συστηθώ ξανά. Όπως βλέπετε, τρίτη μέρα σήμερα. Κάθε μέρα είμαστε και πιο εξοικειωμένοι. Βλέπω εδώ πέρα μπαίνει ο κόσμος και έχουμε αρκετούς ακόμη στη σειρά που θα μπουν στο συγκεκριμένο workshop. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το σημερινό θέμα της Web.gr, γιατί θα μιλήσει για τα meta search κανάλια και ίσως μέχρι να έρθει και ο Ανδρέας στη σύνδεση, να ξεκινήσω εγώ να σας πω δύο λόγια για τα meta search κανάλια, το τι ακριβώς είναι και πώς έχουν εξελιχθεί. Και με το που συνδεθεί θα του δώσω το λόγο και θα πούμε και στο Facebook να κάνουμε την επίσημη έναρξη. Λοιπόν, να σας πω δύο λόγια για μένα. Είμαι ο Νίκος Μωράντης. Πολλοί από εσάς με γνωρίζετε από τη Hotelier Academy. Όμως, όπως γνωρίζετε, στο 100% Hotel Show είμαι από την αρχή της δημιουργίας του στην ομάδα ανάπτυξης. Και όπως και κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, έχω αναλάβει και το κομμάτι των workshops και να παρουσιάσω κάποια πράγματα και να συντονίσω. Το 100% Hotel Show φέτος διοργανώνεται online, με online τρόπο. Και αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να μπείτε στο site του 100% Hotel Show, εκεί που λέει live έκθεση, και να μιλήσετε με τους εκθέτες. Βλέπουμε κάποιοι πως είστε λίγο ντροπαλοί, δεν ξέρετε πώς θα το διαχειριστείτε, τύπου να ανοίξω κάμερα, πατάω και ανοίγω κάμερα, πώς γίνεται ακριβώς. Όμως είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Και στην ουσία θα σας δώσει και τη δυνατότητα να συζητήσετε για προοπτικές που έχετε για την επόμενη χρονιά. Δεν χρειάζεται να κλείσετε απαραίτητα κάποιο deal. Μιλάτε με έναν άνθρωπο, κάνετε έρευνα αγοράς. Πόσες φορές βρίσκονται 200 άνθρωποι πίσω από μια κάμερα έτοιμοι να μιλήσουν μαζί σας? Σπάνια συμβαίνει αυτό. Βασικά ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Αφού το έχουμε κατορθώσει αυτό εδώ πέρα και τρέχει κανονικά, είναι κάτι το οποίο θα πρότεινα να το αξιοποιήσετε. Γράψτε μου λίγο στο chat, πέρα από το να μου γράψετε πρώτα απ' όλα από ποια ξενοδοχεία είστε, γιατί θα τα αναφέρω και μετά που θα βγούμε στο Facebook ζωντανά, αλλά θα ήθελα να μου γράψει κάποιος, ας πούμε, έχει κάνει κάποια ραντεβού μέσα του 100% Hotel Show. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσω λίγο τη δική σας εμπειρία. Λοιπόν, μισό λεπτάκι κιόλας εδώ. Λοιπόν, για να δω τι μου γράφετε εδώ πέρα στο chat. Μου γράφετε καλημέρα από τα ξενοδοχεία σας, πολύ ωραία. Βλέπω εδώ πέρα από Χανιά, βλέπω από Μύκονο, βλέπω από Εύβοια, από Κο, πάρα πολλοί κόσμος. Όμως, έχετε χρησιμοποιήσει το περιβάλλον της live έκθεσης, το 100% Hotel Show, δηλαδή μπήκατε σε εκείνο το ειδικό link που είναι όλοι οι εκθέτες ζωντανά και μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Θέλω να σας πω ότι το να μιλήσουμε με επαγγελματίες του κλάδου και να μιλήσουμε για την επόμενη σεζόν, έστω και ας μην έχουμε μια σαφή εικόνα, είναι κάτι το οποίο θα σας φτιάξει, πιστέψτε μου, τη διάθεση. Δηλαδή, εγώ χθες έκανα περίπου 10 ραντεβού, 12, κάπου εκεί πέρα, όλη την ημέρα. Και πραγματικά η ψυχολογία μου το βράδυ ήταν εντελώς διαφορετική. Γιατί μίλησα με 10 ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται για να καλυτερεύσουν τα ξενοδοχεία τους στην. Το επόμενο διάστημα και πραγματικά αυτό σου τονώνει τη διάθεση γιατί βλέπεις ότι τα πράγματα κινούνται. Τώρα, αν πατάτε πάνω σε κάποιον εκθέτη και αργεί να ανταποκριθεί, αυτό σημαίνει ότι είναι απασχολημένος εκείνη τη στιγμή. Όμως, από σήμερα, γιατί όπως βλέπετε τα βελτιώνουμε όλα κάθε μέρα, θα βάλουμε πλέον και το τηλέφωνο του δίπλα, άρα θα βλέπετε ότι είναι ενεργός, αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος να μιλήσει μαζί σας και θα μπορείτε να πατήσετε το πάρε τηλέφωνο και θα σας βγάζει το δικό του προσωπικό κινητό και να μιλήσετε μαζί του. Για παράδειγμα, μπορείτε να πάτε να βρείτε εμένα και θα λέει δίπλα, θα λέει το πλήκτρο, πάρε τηλέφωνο. Άρα θα μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο κινητό μου κατευθείαν. Άρα εσείς επιλέγετε τον τρόπο και όλα που θα επικοινωνήσετε. Λοιπόν, επειδή βλέπω ακόμη δεν έχει συνδεθεί ο Ανδρέας, δώστε μου μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ανοίγω το... Ωραία. Λοιπόν,
Πάμε λίγο να... Ειρήνη, που βλέπω ότι μου γράφει σχέση με το ραντεβού. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε ραντεβού. Όταν είσαι διαθέσιμη, πάνε βρες με στη λίστα. Πάτησε πάνω στο κάνε συνάντηση. Και εγώ, αν είμαι διαθέσιμο εκείνη τη στιγμή, θα απαντήσω διαφορετικά. Θα αλλάξουμε στοιχεία και θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο με ραντεβού ή επικοινωνία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν περιμένουμε τον Ανδρέα από τη web.gr να μας μιλήσει για το κομμάτι των meta search καναλιών. Το πρώτο και το βασικό είναι να δούμε αν γνωρίζετε τι είναι τα meta search κανάλια, πώς ακριβώς λειτουργούν και ποια είναι η διαφοροποίησή τους από τα OTAs. Θα ήθελα να μου γράψετε εδώ πέρα στο chat αν όντως γνωρίζετε τι είναι τα meta search κανάλια. Δηλαδή, πόσοι από εσάς ακούγοντας meta search κανάλια καταλαβαίνουν τι είναι. Θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω εγώ μέχρι να συνδεθεί ο Ανδρέας, ο οποίος θα σας πει πράγματα για την web.gr. Λοιπόν, τα meta search κανάλια λοιπόν είναι, ορίζονται ως τα κανάλια, θα σας μιλήσω ονομαστικά για να καταλάβετε ποια είναι. Είναι το TripAdvisor, είναι η Trivago. Και πλέον Meta Search κανάλι έχει βγάλει και η Google. Το κάθε Meta Search κανάλι, στην ουσία, έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Η TripAdvisor ξεκίνησε ως ένα site το οποίο έδινε κριτικές στο κοινό και μέσα από τις κριτικές βοηθούσε να λάβουν την αγοραστική απόφαση. Η Trivago σύγκρινε τιμές και βοηθούσε το κοινό. Λοιπόν, τώρα με ακούτε. Σαν ξεκινάμε. Λοιπόν, Meta Search κανάλια είναι η TripAdvisor, είναι η Trivago και πλέον έχει βγάλει και η Google ειδικό Meta Search κανάλι μέσα από το οποίο γίνεται comparison τιμών. Στην ουσία, αυτά τα κανάλια είναι decision making κανάλια. Είναι κανάλια που πάει κάποιος για να λάβει αγοραστική απόφαση. Στο TripAdvisor πηγαίνει για να δει κριτικές και να αποφασίσει αν το ξενοδοχείο είναι αυτό που του αρμόζει ή όχι. Στην Trivago πηγαίνει για να συγκρίνει τιμές. Ενώ στην Google, η Google είναι η Google και απλά λαμβάνεις πληροφορίες περισσότερες για το κατάλημα και εκεί πέρα και πάλι μπορείς να βρεις, ας πούμε, κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τις τιμές. Σε όλα αυτά τα κανάλια, λοιπόν, όλα αυτά τα κανάλια στην αρχή που αναπτυσσόντουσαν, για να βγάλουν χρήματα, συνεργαστήκανε με τα OTAs. Και τι κάνανε με τα OTAs, δηλαδή η Trivago αντί να πάει και να κάνει συμβόλαιο με το κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά για να πάρει τιμές και να μεταπουλήσει, κάτι που είναι πάρα πολύ όγκος δουλειάς και είναι μια διαφορετική δραστηριοποίηση, αυτό που έκανε στην ουσία είναι να πάει κατευθείαν σε έναν μεταπολιτή που είχε πολλά καταλήμματα, όπως η Booking.com, και να συνδεθεί μαζί του. Άρα η Trivago μπήκε στην Booking.com, πήγε στην Expedia, πήγε σε όλους αυτούς, έκανε μια κεντρική συμφωνία με αυτούς και έφερε τιμές και διαθεσιμότητα και από εκεί και πέρα πληρωνότανε ένα μικρό commission από την Booking.com όταν γινότανε η πώληση. Αυτό το πράγμα που έκανε η TripAdvisor, αντίστοιχο πράγμα έκανε η Trivago και αντίστοιχο πράγμα έκανε και η Google. Άρα, με τα search κανάλια, να το πω πολύ απλά, ονομάζονται τα κανάλια τα οποία πηγαίνανε, ας πούμε, σε τρίτους παρόχους που είχαν ήδη συμβόλαια και ένα μεγάλο όγκο πελατολογίου συνδεδεμένο, κάνανε συμφωνίες μαζί τους κεντρικές για να μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Γιατί σου λέει η TripAdvisor, έχω εκατομμύρια επισκέψεις κάθε μήνα, πρέπει να βγάλω λεφτά από όλους αυτούς τους ξενοδόχους που καταχωρώ δωρεάν εκεί πέρα μέσα. Κάπως πρέπει να βγάλω χρήματα. Άρα, τι έκανε, πήγαινε στην Booking.com που ήταν μια εύκολη, πιο εύκολη διαδικασία από το να σας βρει όλους εσάς μεμονωμένους. Έκανε μια συμφωνία με την Booking.com και σου λέει: από τη στιγμή που έχω τους ταξιδιώτες εδώ πέρα και οι ταξιδιώτες
βλέπουν τέλος πάντων όλη τη διαθεσιμότητα, μπορούν να βρουν και τη διαθεσιμότητα και τη τιμή, θα μπορούν να πάρουν και αυτοί το commission το οποίο θα τους βοηθήσει στην κερδοφορία τους. Άρα αυτά είναι τα meta search κανάλια και έτσι είναι η ιστορία. Ήταν κάποιες sites που είχαν πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και έναν πολύ ωραίο σκοπό. Από εκεί και πέρα, για να βγάλουν χρήματα, πήγανε και συνδεθήκανε με μεγάλους παρόχους όπως είναι η Booking.com, η Expedia και όλα τα OTAs. Άρα αυτή είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των meta search καναλιών και των OTAs, ότι τα OTAs έχουν δικά τους συμβόλαια με τα ξενοδοχεία και με τα πουλάνε, ενώ τα meta search κανάλια δεν έχουν δικά τους συμβόλαια, τουλάχιστον μέχρι πρότινος δεν είχαν δικά τους συμβόλαια, αλλά αγορά, στην ουσία με τα πουλάνε το active inventory που έχουν τρίτοι μεταπολιτές, όπως είναι τα OTAs, Booking.com κτλ. Όμως στις μέρες μας αυτό έχει αλλάξει. Γιατί τα εμπορικά μοντέλα των ταξιδιωτικών πλατφόρμες εξελίσσονται ανάλογα και με την τεχνολογία. Τώρα πλέον που τα ξενοδοχεία έχουν τα δικά τους booking engines και τα booking engines έχουν αναπτύξει και την τεχνολογία και το connectivity τους, αποφασίσανε να πάνε κατευθείαν στα ξενοδοχεία και να κάνουν μαζί τους συμφωνίες έτσι ώστε να μεταπουλάνε και να βγάζουν χρήματα και από αυτό το κανάλι. Και αυτό είναι σήμερα στην ουσία που θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας. Ανδρέα, είσαι μαζί μας. Ανδρέα. Δεν είναι μαζί μας. Ανδρέα, δεν σε ακούμε. Αν μπορεί, σύνδεσε το μικρόφωνο όσο είναι εύκολο. Για μίλησε λίγο. Δυστυχώς υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Ανδρέα, με ακούς? Άμα ακούς, γνέψε λίγο το κεφάλι. Ωραία. Το μικρόφωνο, όσο από ό,τι καταλαβαίνω, δεν λειτουργεί για κάποιο λόγο. Δεν σε ακούμε. Δυστυχώς δεν σε ακούμε. Και προσπαθώ τώρα λίγο να σκεφτώ μια λύση. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό, το οποίο δεν έχει ξεπεραστεί ακόμη. Με ακούτε τώρα? Τώρα σε ακούμε, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Απλά είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικό. Επιτέλους, τα κατάφερες. Τι έχει γίνει σήμερα? Καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ από τις παρά 20, προσπαθούμε για κάποιο λόγο, είχε μπλοκάρει το link, προσπαθούσαμε να δούμε από άλλους browsers με καθαρισμένα cookies, σε πάση περιπτώσει το καταφέραμε, εκεί καταλήγουμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ωραία, ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα στον κόσμο και τους έλεγα και ακριβώς τι είναι τα meta search κανάλια και ποια διαφορά τους με τα OTA τουλάχιστον. Λοιπόν, Άντζελα, πάμε γρήγορα να βγούμε στον αέρα από το Facebook, γιατί έχουμε και τον κόσμο που περιμένει εκεί και μας παίρνει τηλέφωνα. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία σε εσάς. Πάμε να βγούμε από το Facebook. Όταν είμαστε στον αέρα, μου λέει η Άντζελα και η Ανδρέα, αφού κάνω την εισαγωγή, κατευθείαν... Είσαι φοβερός, πώς πάτε, είσαι φοβερός, είσαι φοβερός. Προσπαθώ να είμαι έτοιμος για όλα. Είμαστε live, λοιπόν. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από το 100% Hotel Show, τρίτη μέρα σήμερα της διοργάνωσης και αργήσαμε λίγο να βγούμε στον αέρα του Facebook, γιατί όντως υπήρχαν κάποια προβλήματα μέσω του Zoom. Λοιπόν, σήμερα είναι η τρίτη μέρα κιόλας που έχουμε το τρίτο session από τη Web Hotelier και ως θέμα σήμερα θα δούμε τα meta search κανάλια. Τα meta search κανάλια, τα οποία είναι πλέον από τα σημαντικά σημεία αναφοράς που ο ταξιδιώτης παίρνει την απόφασή του και ως πρότινος μπορούσαν οι ταξιδιώτες να αγοράσουν μόνο μέσω των OTAs που είχαν συνεργασίες, ενώ πλέον μπορούν να αγοράσουν και μέσα από το booking engine του κάθε ξενοδοχείου και είναι πολύ σημαντικό το σημερινό μας θέμα. Επειδή έχουμε χάσει χρόνο, θα κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Θέλω να σας πω πολύ γρήγορα, σας κάνω ένα share screen για να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα είναι το περιβάλλον του 100% Hotel Show. Εδώ πέρα μπορείτε να μπείτε και να δείτε ποιοι εκθέτες είναι ενεργοί και να πατήσετε πάνω στο link και να κάνετε συνάντηση. Ενδεχομένως ο εκθέτης να είναι αποσχολημένος σε κάποιο άλλο meeting, άρα σε αυτή την περίπτωση θα είναι καλό να είστε λίγο υπομονετικοί και να περιμένετε μέχρι να συνδεθεί.
Από σήμερα όμως θα βγάλουμε και κάποια νέα features που θα φαίνεται και το τηλέφωνο του εκθέτη δίπλα, έτσι ώστε αν δεν θέλετε να μιλήσετε με κάμερα, να το παίρνετε κατευθείαν τηλέφωνο. Άρα θα σας διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία. Βλέπουμε εδώ πέρα την Άνση δασκάλου, είναι ενεργή. Αν πατήσω πάνω στο κάνει συνάντηση, θα μπορώ να τη δω κατευθείαν on camera. Δοκιμάστε το, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά θα σας τονώσει τη διάθεση, γιατί μιλάμε για μια πραγματική έκθεση. Λοιπόν, να καλημερίσω τον κόσμο εδώ πέρα που είναι στο Zoom και είναι πάρα πολύ και πολύ υπογονετικός, γιατί είχαμε κάποια μικρά προβληματάκια. Θα αναφέρω όμως κάποια ξενοδοχεία. Καλημέρα λοιπόν στην Ρόδο, στο Aqua Grand, το Ionian Hills στη Ζάκυνθο, Barney Hotel Ιεράπετρα, Περιβόλι Retreat, από Ρόδο το Ελακάτι. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα έχουμε σταθερό κόσμο και είναι πολύ ωραίο αυτό. Το Sea Sand Villas, Άρματα Hotel στις Πέτσες, Κεφαλονιά το 20 Boutique Residences, AGL Luxury Villas στη Μύκονο. Βλέπουμε και οι βίλες ότι είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και ειδικά φέτος να είναι η χρονιά τους, όπως και πέρσι δουλέψαν αρκετά καλύτερα από τα ξενοδοχεία. Και αύριο έχει και ωραία παρουσίαση ο Μάξιμος από την Παπαδηλία για τις βίλες. Μεθαύριο. Είναι σημαντικό να το δούμε. Είναι μεθαύριο την Παρασκευή, δεν είναι αυτό? Ναι, μεθαύριο. Ωραία, πολύ ωραία. Hotel Craft Costa Χανιά, Πόρτο Έδια, Καράβια Beach, Πλατανίτσα Hotel, θα τα αναφέρω γιατί ήταν υπομονετική και περιμένανε, άρα πρέπει να τις θυμίσουμε τους ανθρώπους. Sando Houses, προσπαθώ να πω όσο περισσότερο μπορώ, για να δω. Βλέπω Δελφίνια Hotel στη Μόλιβο, στη Λέσβο. Μικρός είχα πάει στη Μόλιβο, ήταν πάρα πολύ όμορφα, θέλω να ξανάρθω τώρα. Βλέπουμε από Πάφο Rooms Πάφος, Blue Bay στην Κρήτη, Εσπέρια Hotel στη Ρόδο, Αλέκος Beach Hotel στη Κεφαλονιά. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε diversity στα ξενοδοχεία που μας παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει ότι, Ανδρέα, έχει και πολύ ενδιαφέρον και το δικό σας κομμάτι της Web Hotelier και η εκπαίδευση των ξενοδόχων είναι πολύ σημαντική. Να το τολμήσω να το πω τώρα ζωντανά. Απαιτούμε από τη Web Hotelier να κάνει περισσότερα εκπαιδευτικά πράγματα. Έτσι. Ναι, και θα ήθελα και ο κόσμος να μου πει αν συμφωνεί εδώ πέρα στο chat ότι θέλει μια διαρκή εκπαίδευση πάνω στη Web Hotelier. Εγώ θα ήθελα κάθε εβδομάδα να έχω δυνατότητα να εκπαιδεύομαι. Έχετε βέβαια ένα webinar που κάνετε, να το πούμε αυτό στο chat. Τώρα ξεκινήσαμε και τα services να κάνουμε. Τώρα χρειάζεται περισσότερα. Χρειαζόμαστε περισσότερα. Και πάμε λοιπόν και τι βλέπω εδώ πέρα, άλλα ξενοδοχεία. Ρόδος Πάρκ, Αμάδα Κολοσσός, κάθε μέρα εδώ κοντά μας. Και θα πω και ακόμη ένα-δύο ακόμη για να δω. Και Κέρκυρα Λίστον Σουίτς. Δεν θα πω άλλα γιατί έχετε γράψει 100 ξενοδοχεία και θα φτάσουμε μέχρι αύριο. Λοιπόν, είναι 177 ήδη μέσα μόνο, οπότε. 177. Και να βάλουμε και το Facebook. Και να βάλουμε και το Facebook. Γενικότερα κάθε μέρα είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Εγώ θέλω να ξαναπώ. Εγώ θα κλείσω τώρα την κάμερά μου, το μικρόφωνο μου, θα σου δώσω το λόγο. Αν δεν μπορείς να κάνεις share, Ανδρέα, δεν πειράζει, θα τα πεις. Θα μπορέσω. Το ψάξαμε, το βρήκαμε, θεωρώ. Νομίζω ότι είμαστε. Χαρά. Εγώ αυτό θέλω να πω τον κόσμο, αξιοποιήστε το περιβάλλον της live έκθεσης. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Σας ξαναλέω. Χθες μίλησα εγώ προσωπικά με 10 ή 12 ραντεβού έκανα online. Πραγματικά η ψυχολογία μου το βράδυ ήταν σε ένα άλλο επίπεδο. Ένιωθα ξανά την αγορά να λειτουργεί. Μίλησα με ανθρώπους από Ρόδο, από Κάρπαθο, είδα επαγγελματίες πολύ ωραίους, με όραμα, με ενδιαφέρον. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για τη χρονιά που θα έρθει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν διαφορά. Κάντε το κι εσείς. Μιλήστε με τους επαγγελματίες, ανοίξτε τους οριζοντές σας. Δεν κοστίζει κάτι. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε. Η επικοινωνία είναι αυτό που λείπει. Είστε όλοι στα σπίτια σας. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Ανδρέα, σου δίνω το λόγο. Κλείνω κάμερα, κλείνω μικρόφωνο. Σούπερ, ωραία. Οπότε. Περνάω λίγο στην παρουσίαση. Πείτε μου όταν τη βλέπετε, αν είστε όλοι... Τη βλέπουμε. Σούπερ. Καταρχάς, ξεχάσαμε κάτι πολύ σημαντικό σήμερα, Νίκο. Είναι της Αγίας Εκατερίνης. Είναι το τρίτο δημοφιλέστερο όνομα στην Ελλάδα. Οπότε οφείλουμε να πούμε σε όλους χρόνια πολλά. Σαφώς. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις Εκατερίνες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, όπως είπε ο Νίκος, για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κανάλια των MetaSearch για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις απευθείας κρατήσεις μας. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε το συγκεκριμένο ζήτημα, το συγκεκριμένο θέμα, είναι γιατί τα MetaSearch κανάλια έχουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των κρατήσεων, των online κρατήσεων, και μεταξύ των πληρωμένων
προθετικών ενεργειών που μπορεί να κάνει ένα κατάλημα, είναι το πιο αποδοτικό προς τον αριθμό κρατήσεων που μπορεί να φέρει. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, πάμε να δούμε λιγάκι αρχικά τι είναι τα MetaSearch κανάλια. Τα MetaSearch κανάλια στην ουσία είναι ιστότοποι websites, στα οποία τα καταλήμματα μπορούν να κάνουν δωρεάν την καταχώρησή τους και την παρουσίασή τους, δηλαδή να δείξουν το περιεχόμενο, τις φωτογραφίες, τις παροχές. Από κάτω, τα online κανάλια όπως οι OTAs και η μηχανή κρατήσεών σας μπορούν να εμφανίσουν τις τιμές τους, άρα ο πελάτης να κάνει τη σύγκριση. Και στο τέλος, ο πελάτης να κάνει την online κράτησή του από το κανάλι το οποίο προτιμά. Αυτή είναι η βασική λειτουργία των MetaSearch. Το τελευταίο 9 μήνα έχουμε γίνει όλοι πιο έτσι εξοικειωμένοι με τις online πωλήσεις, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, για παράδειγμα, το Scrooge ή το Best Price των ξενοδοχείων. Πολύ απλά. Τώρα, γιατί τα MetaSearch μπορούν να είναι χρήσιμα είτε στους πελάτες είτε στο κατάλημα? Στους πελάτες, καταρχάς, γιατί δίνουν μια πολύ εύκολη και απλή πρόσβαση στο να συγκρίνουν τις τιμές για ένα κατάλημα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πηγαίνουν στο κάθε κανάλι ξεχωριστά και μετά να σημειώνουν τις τιμές. Τα έχουν όλα μπροστά τους μαζεμένα. Και μπορούν βεβαίως να κάνουν δυνατότητα, έχουν δηλαδή τη δυνατότητα της κράτησης μέσω του καναλιού, στο οποίο έχει τη χαμηλότερη τιμή. Αν η τιμή είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας, γιατί πολλές φορές η τιμή δεν είναι ο σημαντικότερος παράγοντας, μάλλον, για να κάνει κάποιος την κράτηση του σε ένα κανάλι. Για το κατάλημα, από την άλλη, τα MetaSearch είναι πάρα πολύ σημαντικά και τον απλούσε τον λόγο ότι αυξάνουν καταρχάς την προβολή τους. Το Trivago, TripAdvisor και το Google Hotelάτσι έχουν τρομερή επισκεψιμότητα, οπότε από εκεί πέρα μπορεί να αυξηθεί η προβολή ενός καταλήμματος. Επομένως, μπορεί να αυξηθούν και online κρατήσεις, συνεπώς. Και αν γίνει σωστή διαχείριση των MetaSearch καναλιών, μπορεί να μειωθεί και το κόστος των πωλήσεών τους, προμήθειες. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σταθώ λιγάκι, σημειώνοντας ότι για κάθε κράτηση από OTA η αντίστοιχη προμήθεια είναι κατά μέσο όρο γύρω στο 18%. Και τα MetaSearch κανάλια, για να σας φέρουν απευθείας κρατήσεις, έχουν ένα κόστος. Απλά, αν γίνει η σωστή διαχείριση, μπορεί, για παράδειγμα, σε μια κράτηση των 100 ευρώ, το κόστος του πωλήσεως σας να μην είναι 18, να είναι λιγότερο. Κάποια MetaSearch χρεώνουν με CPC, με cost per click, που σημαίνει ότι κάθε φορά που πατάω το link που οδηγεί στη μηχανή κρατήσεών μου, χρεώνω με ένα ποσό. Κάποια άλλα MetaSearch χρεώνουν με cost per acquisition, ή αλλιώς CPA, που σημαίνει ότι κάθε φορά που παίρνω μια κράτηση, αποδίδω μια προμήθεια στο MetaSearch κανάλι, αλλά αν ακυρωθεί, η παραμύθια παραμένει. Υπάρχει ένα άλλο μοντέλο, το οποίο υιοθετεί η Google Hotel Ads, που και για μένα προσωπικά είναι το πιο συμφέρον, είναι το cost per stay, που σημαίνει ότι για κάθε διαμονή πραγματοποιημένη δίνω μια προμήθεια στο MetaSearch κανάλι, αν ακυρωθεί η κράτηση, τότε δεν αποδίδω προμήθεια. Και υπάρχει και ένα μοντέλο, στο οποίο υπάρχει μια ετήσια συνδρομή, θα το δούμε λίγο παρακάτω και στην πράξη όλα αυτά. Οπότε όλα αυτά, αν κάνουμε ένα σωστό προϋπολογισμό και έχουμε ένα σωστό budgeting, κάνουμε ένα σωστό έλεγχο, τότε το κόστος ανακράτηση μπορεί να πέσει κάτω από τα 18 ευρώ. Εγώ το έχω δει προσωπικά και στα 8 ευρώ, για παράδειγμα, 8%. Οπότε αυτός είναι και ο τρόπος που τα MetaSearch κανάλια έχουν τα έσοδά τους. Άρα όλοι λοιπόν κερδίζουν από αυτή τη συνεργασία. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στα τρία βασικότερα, τα οποία φέρνουν περίπου το 95% των κρατήσεων μέσω της Google Hotel Air. Το Google Hotel Ads είναι το σημαντικότερο από τα τρία, γιατί φέρνει τα 2/3 των MetaSearch κρατήσεων, να φανταστείτε. Και τα άλλα δύο βεβαίως είναι τα πιο παραδοσιακά, τα πιο παλιά που πιθανόν γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι η TripAdvisor και η Trivago. Εδώ να τονίσω ότι το Google Hotel Ads δεν είναι οι πληρωμένες διαφημίσεις της Google, όπως μπορεί να υποδεικνύει το όνομα. Είναι η MetaSearch, η υπηρεσία της Google, που κάνει όλα αυτά που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Τώρα, θα μου επιτρέψετε λίγο να μοιραστώ την άλλη οθόνη που έχω μαζί σας, για να τα δούμε στην πράξη όλα αυτά, γιατί η ουσία της σημερινής παρουσίασης είναι να τα δούμε στην πράξη όλα αυτά, πώς φαίνονται. Λοιπόν, εδώ, ξεκινάμε με την TripAdvisor, όπου, μισό λεπτάκι, συγγνώμη, να πάω στην TripAdvisor. TripAdvisor.
Θα πάω στο TripAdvisor και θα ψάξω, για παράδειγμα, στο Άμστερνταμ. Έχω βάλει Άμστερνταμ, αναζήτηση, 9 με 10 του Μάρτη. Εδώ αμέσως εμφανίζονται όλα τα καταλήμματα που έχουν κάνει καταχώρηση TripAdvisor, τη δωρεάν καταχώρηση του TripAdvisor, και από κάτω εμφανίζονται οι τιμές που έχουν τα διάφορα κανάλια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε στο Residence Inn Marriott τη μηχανή κρατήσεων, άρα αν πατήσω εδώ πάνω θα μεταφερθώ απευθείας στη μηχανή κρατήσεων του συγκεκριμένου καταλήμματος. Εδώ την Trip.com, βλέπω και τα υπόλοιπα κανάλια, Booking.com 87 ευρώ, Agoda 87 ευρώ, Expedia 98 ευρώ, στην Trip.com έχει 96 ευρώ. Εδώ στο Leonardo Hotel πάλι βλέπω την επίσημη μηχανή κρατήσεων με 81 ευρώ, στην Trip.com έχει 91 ευρώ, στην Booking.com 81 και στην Expedia 96. Και ούτω καθεξής. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν καταλήμματα τα οποία έχουν συνδέσει τη μηχανή κρατήσεών τους, όπως το συγκεκριμένο. Υπάρχουν και άλλα καταλήμματα τα οποία δεν την έχουν συνδέσει ακόμα. Οπότε, αν για παράδειγμα εγώ πατήσω εδώ στην Trip.com, και εδώ προσέξτε το, γιατί εδώ πέρα είναι ένα, αν θέλετε, μια μικρή παγίδα, αν θέλετε. Εξυπηρετεί τους OTAs, δεν εξυπηρετεί όμως απαραίτητος το κατάλημα. Μεταφέρομαι στη σελίδα του Trip.com, αλλά όχι απαραίτητος μόνο στο συγκεκριμένο κατάλημα που επέλεξα. Εμφανίζονται από κάτω και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε υπάρχει κίνδυνος ο συγκεκριμένος πελάτης τελικά να μην καταλήξει καν στο Mercure City Hotel, το οποίο επέλεξα από εδώ, έτσι. Μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο. Άρα μπορεί να χάσει την κράτηση με το κατάλημα. Αλλά ακόμα και αν κερδίσει την κράτηση, θα την κερδίσει με την προμήθεια που πρέπει να δώσει στην Trip.com. Ελπίζω να είναι κατανοητό αυτό, ότι εδώ πέρα λοιπόν, αν μεταφερθώ στην Trip.com, μπορεί είτε να πληρώσω την προμήθειά μου στην Trip.com, είτε να μην πάρω και καθόλου την κράτηση, γιατί ο πελάτης θα επιλέξει κάποια από τα υπόλοιπα καταλήμματα που εμφανίζονται. Αν όμως πατήσω στο σύνδεσμο που λέει μηχανή κράτησης, θα μεταφερθώ αυτομάτως στη μηχανή κράτησης του συγκεκριμένου καταλήμματος. Άρα, πρώτον, το κατάλημα παίρνει σίγουρα την κράτηση, δεν μπορεί να τη χάσει από κάποιον ανταγωνιστή. Και δεύτερον, το κόστος του θα είναι λιγότερο σε σχέση με αυτά που θα πλήρωνε σε κάποιον άλλον OTA. Τώρα, υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος. Αυτό το μοντέλο συνεργασίας με την TripAdvisor είναι cost per stay, που σημαίνει ότι για κάθε κράτηση, για κάθε επιβεβαιωμένη κράτηση που θα λάβει το κατάλημα μέσα από το σύνδεσμο της TripAdvisor, θα πληρώσει μία προμήθεια. Αν αυτή η κράτηση ακυρωθεί, δεν θα πληρωθεί προμήθεια. Αυτό είναι το ένα μοντέλο που έχει η TripAdvisor σαν Metasearch. Το άλλο μοντέλο συνεργασίας που έχει, που θα το δούμε για παράδειγμα εδώ, θα δείτε ότι λέει επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ξενοδοχείου. Οπότε, αν πατήσω εδώ πέρα, θα μεταφερθώ ξανά στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Εδώ θα μας μεταφέρει σε όποιο link εμείς ορίσουμε. Οπότε εγώ αυτό που στο παρελθόν έχω χρησιμοποιήσει και φάνηκε να αποδίδει, δεν θα συνδέσω εδώ πέρα το site του ξενοδοχείου, γιατί την πληροφορία για το site μπορώ να τη λάβω από εδώ. Θα το συνδέσω στη μηχανή κρατήσεων του ξενοδοχείου. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ πέρα ο πελάτης είναι έτοιμος να κάνει την κράτησή του. Δεν έχει νόημα να τον ξαναπάω στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου. Θέλω να τον πάω στη μηχανή κρατήσεων του ξενοδοχείου και να πραγματοποιήσει αυτή την κράτησή του. Άρα να αυξήσω τα conversion. Αυτός λοιπόν είναι άλλος ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να στείλει TripAdvisor επισκέπτες στη μηχανή κρατήσεών σας, έτοιμους να κάνουν κράτηση. Αυτό το μοντέλο που εμφανίζουμε εδώ πέρα, το link για την ιστοσελίδα ή για τη μηχανή κρατήσεων που προτιμώ εγώ, έχει μία ετήσια συνδρομή προς την TripAdvisor. Εκεί, ό,τι κράτηση θα έρθει, δεν έχει και το CPS που είπαμε, το cost per stay, δεν έχει δηλαδή commission προς την TripAdvisor. Εκεί δεν υπάρχει commission, απλά υπάρχει ετήσια συνδρομή. Άρα βλέπετε εδώ ότι το συγκεκριμένο κατάλημα δεν έχει βάλει το cost per stay, δεν δουλεύει προμηθειακά, έχει κάνει την ετήσια συνδρομή του, οπότε πατώντας κάποιος εδώ πέρα μεταφέρεται στη μηχανή κρατήσεων στο σελίδα και αν προκύψει από εκεί κράτηση, δεν έχει επιπλέον προμήθεια προς την TripAdvisor. Υπάρχει και το τρίτο μοντέλο της TripAdvisor, που είναι η χορηγία, που είναι τα sponsor. Είναι σαν να λέμε το αντίστοιχο preferred της Booking, θα λέγαμε, όπου καταχωρούν το κατάλημα σε κάποια περίοπτη θέση μέσα στη σελίδα
έχοντας και το link προς τον ιστότοπο. Ή μπορεί να έχει και την απευθεία, το link προς την απευθεία μηχανή κρατήσεων εδώ, για να κάνω την κράτησή μου. Άρα μπορεί να δουλέψει όλο αυτό και συνδυαστικά. Αυτός λοιπόν είναι οι τρεις τρόποι με τους οποίους η TripAdvisor λειτουργεί και φέρνει απευθείας κρατήσεις στα καταλήμματά σας. Πάμε να δούμε τώρα πώς λειτουργεί απ' την άλλη η Trivago. Έχω κάνει εδώ πέρα λοιπόν στη σελίδα της Trivago μία αναζήτηση για το Παρίσι. Πάλι με την ίδια λογική, βλέπω τις καταφορήσεις που έχουν κάνει τα καταλήμματα με τις αντίστοιχες τιμές τους. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πρώτο κατάλημα. Έχει συνδεθεί με την Trivago απευθείας, άρα μπορώ να κάνω κλικ εδώ και να μεταφερθώ στη μηχανή κρατήσεων του ξενοδοχείου και να κάνω απευθείας την κράτησή μου. Εναλλακτικά, έχω από κάτω και άλλα κανάλια. Μπορώ να επιλέξω όπου θέλω να κάνω την κράτησή μου. Είτε στη Hotels.com, είτε στην Agoda και ούτω καθεξής. Το ίδιο και από κάτω. Αν πάω στο... σε αυτό το ξενοδοχείο εδώ πέρα, βλέπω ότι έχει συνδεθεί και, και αυτό το ξενοδοχείο απευθείας με τη μηχανή κρατήσεων του. Άρα, αν πατήσω εδώ πέρα, θα μεταφερθώ στη μηχανή κρατήσεων του ξενοδοχείου και θα κάνω απευθείας την κράτησή μου. Εναλλακτικά, μπορώ να δω και, εδώ και τα υπόλοιπα κανάλια. Από την Agoda, βασικά Stay for Long και ούτω καθεξής. Τώρα, το μοντέλο της Trivago, για να μπορέσει να συνδέσει το MetaSearch με την απευθείας μηχανή κρατήσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου, λειτουργεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος χρέωσης είναι το pay-per-click. Δηλαδή, κάθε φορά που πατάω εγώ εδώ πέρα το σύνδεσμο και μεταφέρομαι στη μηχανή κρατήσεων του καταλήμματος, χρεώνομαι κάποια ευρώ. Αυτά τα ορίζετε εσείς. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει προμήθεια για την κράτηση που θα λάβετε. Αλλά είτε τη λάβετε είτε τη λάβετε, από τη στιγμή που ο πελάτης θα πατήσει εδώ πέρα για να μεταφερθεί στη μηχανή κρατήσεων σας, εσείς θα χρεωθείτε ένα κόστος. Το cost per click. Υπάρχει και το δεύτερο μοντέλο που είναι... που τώρα ξεκίνησε για την Trivago, είναι το cost per acquisition ή αλλιώς CPA, που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πατήσει κάποιος εδώ πέρα για να μεταφερθεί στη μηχανή κρατήσεών σας, δεν θα χρεωθείτε κάποιο κόστος για το κλικ. Ωστόσο, αν λάβετε κράτηση, θα πρέπει να αποδώσετε στην Trivago μία προμήθεια. Εδώ, η διαφορά με το cost per stay που υιοθετεί η Google Hotel Ads είναι ότι ακόμα και αν η κράτηση αυτή ακυρωθεί εν τέλει, εσείς αυτή την προμήθεια στην Trivago θα πρέπει να την αποδώσετε ούτως ή άλλως. Γι' αυτό λέγεται cost per acquisition. Συνήθως είναι χαμηλότερο από το cost per stay, αλλά ειδικά αυτή την εποχή που οι ακυρώσεις είναι αυξημένες, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό το μοντέλο συνεργασίας. Άρα, συνοψίζοντας, η Trivago λειτουργεί με PPC, δηλαδή, κάθε φορά που πατάω το κλικ χρεώνομαι ένα ποσό, ή αλλιώς, cost per acquisition, κάθε φορά που παίρνω μια κράτηση, πρέπει να αποδώσω μια προμήθεια, είτε αυτή εν τέλει παραμείνει, είτε ακυρωθεί. Αν γίνει σωστή διαχείριση, μπορεί να αποδώσει πολύ καλά. Και πάμε στο τρίτο και το δημοφιλέστερο τα τελευταία χρόνια MetaSearch, που είναι αυτό της Google. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές, καταρχάς γιατί είναι η Google. Κάθε επισκέπτης που θέλει να κάνει το ταξίδι του και διοργανώνει το ταξίδι του, κατά 60% θα περάσει μέσα από την Google για να κάνει την αναζήτησή του. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών. Και δεύτερο, είναι πάρα πολύ αποδοτικός, γιατί πολύ απλά είναι αυτό που είπαμε πριν, υιοθετεί το μοντέλο του cost per stay, που σημαίνει ότι αν μου έρθει ο πελάτης, τελικά θα αποδώσει μια προμήθεια. Αν δεν μου έρθει, δεν μου κοστίζει τίποτα όλη αυτή η προβολή που μου κάνει η Google. Πάμε να δούμε εδώ πέρα λοιπόν πώς λειτουργεί. Είμαστε στην Google και κάνω μια αναζήτηση ενδεικτική για ξενοδοχεία στο Μιλάνο. Πατάω λοιπόν Μιλάνο ξενοδοχεία και μου εμφανίζονται από κάτω αυτό εδώ. Είτε μπορώ να πατήσω View Hotels και να δω όλα τα ξενοδοχεία, είτε να πατήσω στο χάρτη για να τα δω στο χάρτη. Είτε το ένα πατήσω είτε το άλλο πατήσω, πρακτικά μεταφέρομαι σε αυτή τη σελίδα. Εδώ πέρα λοιπόν τι έχω. Έχω κάποια πεδία που μπορώ να βάλω την αναζήτησή μου, οπότε εγώ έχω κάνει μια αναζήτηση ενδεικτική 9 με 10 του Μάρτη για δύο άτομα. Ψάχνω για ξενοδοχεία και εδώ πέρα έχω ψάχνω και συγκεκριμένα για τετράστερα ξενοδοχεία. Μου εμφανίζονται λοιπόν όλα αυτά εδώ τα αποτελέσματα. Και μπορώ να επιλέξω ποιο ξενοδοχείο είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Εγώ θα επιλέξω αυτό εδώ για παράδειγμα,
Και βλέπω εδώ πέρα λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο κατάλημα έχει 127 ευρώ στη μηχανή κρατήσεων. Εδώ πέρα λοιπόν το συγκεκριμένο κατάλημα έχει συνδέσει τη μηχανή κρατήσεων του με τα Google Hotel Ads και μπορώ να βλέπω ποια είναι η τιμή που δίνει στη μηχανή κρατήσεων του. Είναι 127 ευρώ. Στην Expedia κοστίζει 144 ευρώ, στην eBookers 144, στην Booking.com 144. Αν πατήσω λοιπόν εδώ πέρα, να πάω από την Booking, θα με μεταφέρει στη σελίδα της Booking, αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο ίδιο το κατάλημα όπως είπαμε νωρίτερα. Μου εμφανίζει πρώτο το συγκεκριμένο, αλλά από κάτω και όλα τα υπόλοιπα που βρίσκονται στο Μιλάνο. Οπότε ενδεχομένως, σαν πελάτης, να πω καλό αυτό, αλλά αυτό μου αρέσει καλύτερα τελικά. Γιατί έχει 8,5 βαθμολογία, συγγνώμη. Και είναι και φθηνότερο. Άρα να πατήσω εδώ πέρα και σαν ξενοδοχείο Ορίγκα να τη χάσω τελείως την κράτηση. Άρα αυτός είναι ο ένας κίνδυνος. Το άλλο είναι ότι μπορεί τελικά, ναι, όντως να κάνω την κράτησή μου στο hotel Ορίγκα με 20% προμήθεια, γιατί είναι προτινόμενο. Και άρα στα 100 ευρώ να πρέπει να δώσω 20% προμήθεια. Γιατί λοιπόν, ως ξενοδοχείο, να μην συνδέσω απευθείας τη μηχανή κρατήσεων και να πάρω την κράτηση απευθείας. Άρα, ως πελάτης, θα πατήσω εδώ πέρα που λέει Visit Site. Και πολύ απλά θα μεταφερθώ στη μηχανή κρατήσεων και θα κάνω απευθείας την κράτησή μου, γλιτώνοντας αυτό το 20%. Βλέπω εδώ πέρα, για παράδειγμα, και στην άκρη, ότι αμέσως ως πελάτης, για αυτή την κράτηση θα πληρώσω 117 ευρώ αν πάω απευθείας. Ενώ αν πήγαινα στην Booking, στην Expedia, θα πλήρωνα 134 ευρώ. Άρα και ως πελάτης έχω ένα όφελος να κάνω απευθείας την κράτησή μου. Ταυτόχρονα και το κατάλημα έχει όφελος να πάρει την κράτηση απευθείας. Πρώτον, για να μειώσει το κόστος των πωλήσεών του. Και δεύτερον, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι θα πάρω τον πελάτη απευθείας. Θα έχω τα στοιχεία του. Οι OTAs αποφασίζουν ότι πριν την άφηξη του πελάτη δεν θα μοιραστούν το email του, το πραγματικό email του. Έχοντας τον πελάτη απευθείας μέσα από τη μηχανή κράτησή σας, έχετε τον πελάτη δικό σας, έχετε τα στοιχεία του, έχετε το πραγματικό του email και πριν την άφηξή του μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας κάνοντας κάποιο cross-sell, δίνοντας του δηλαδή τη δυνατότητα να κλείσει κάποια υπηρεσία την οποία παρέχετε εσείς μέσα στο κατάλημά σας είτε σε συνεργασία με κάποιο άλλο συνεργάτη σας, άρα να αυξήσετε από εκεί τα έσοδά σας ή να κάνετε κάποιο upsell, πουλώντας του ή δίνοντάς του μια προσφορά σε κάποιο ακριβότερο τύπο δωματίου. Άρα πριν ακόμα έρθει ο πελάτης, ήδη μπορεί να αυξήσετε τα έσοδά σας έχοντας τον πελάτη απευθείας. Τώρα, το μοντέλο συνεργασίας που έχει η Google Hotel Ads είναι αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Είναι το pay per stay. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ο πελάτης τελικά κάνει κράτηση στο κατάλημά σας και έρθει, δεν ακυρώσει, τότε θα αποδώσετε στη Google μια προμήθεια της τάξης του 14,5%. Αν ο πελάτης δεν έρθει, όλη αυτή η προβολή που εμφανίζεστε εδώ πέρα δεν κοστίζει απολύτως τίποτα. Ένας άλλος τρόπος για να εμφανιστεί κάποιος είναι πολύ απλά να πληκτρολογήσει εδώ πέρα το κατάλημα συγκεκριμένα. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι θέλω να πάω σε αυτό το κατάλημα. Έρχομαι και πληκτρολογώ λοιπόν το όνομα του καταλήματος, κάνω την αναζήτησή μου και εμφανίζεται εδώ δεξιά το Google My Business Profile. Αυτή η καταχώρηση είναι δωρεάν πάλι στο Google. Όσοι δεν την έχετε, να την φτιάξετε και να την φτιάξετε και πλήρη. Όσοι την έχετε, μπορείτε να συνδέσετε τη μηχανή κρατήσεών σας μέσω του Google Hotel Ads εδώ πέρα απευθείας, ούτως ώστε να εμφανίζεται η μηχανή κρατήσεών σας και να μην χρειάζεται κάποιος να πάει μέσω της Booking ή της Expedia ή κάποιο άλλο OTA για να κάνει την κράτησή του. Και εδώ πέρα λοιπόν, αν πατήσω πάλι, θα μεταφερθώ στη μηχανή κρατήσεων του ξενοδοχείου και θα λάβω την κράτηση απευθείας. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους συνεργάζονται τα διάφορα μέτας. Εμείς ως webhotelier συνεργαζόμαστε και με τα τρία μέτας απευθείας. Αν θέλετε να συνδέσετε τη μηχανή κρατήσεών σας με την Trivago ή την TripAdvisor, αυτό θα πρέπει να γίνει απευθείας μέσα από το λογαριασμό που διατηρείται στο εκάστοτε μέτα, στην TripAdvisor ή στη Trivago. Άρα θα πρέπει να μπείτε μέσα στο λογαριασμό σας και εκεί πέρα που θα σας ζητηθεί να συνδέσετε τη μηχανή κρατήσεών σας
με το Meta, θα πρέπει να ορίσετε ως μηχανή κρατήσεων τη web hotelier. Εμείς έχουμε κάνει ήδη τη σύνδεση με τα Metas. Από πλευράς μας δεν υπάρχει κανένα κόστος. Είναι στα πλαίσια της συνεργασίας μας δωρεάν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνετε το σωστό προϋπολογισμό, όπως είπαμε, για το κομμάτι που θα αναλογεί στους Metas. Με την Google Hotel Ads επίσης έχουμε δωρεάν διασύνδεση. Δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, μπορεί να το κάνουμε ανά πάσα στιγμή. Και όπως ανέφερα, το κόστος αναεπιβεβαιωμένη κράτηση για τα Google Hotel Ads είναι 13,5%. Τώρα, επιστρέφοντας λίγο πίσω στην παρουσίαση, θέλω να τονίσω ποια είναι τα ωφέλη των Google Hotel Ads και θα μείνω στα Google Hotel Ads γιατί, όπως προανέφερα, φέρνουν τα 2/3 των Metasex κρατήσεων. Άρα είναι το σημαντικότερο κανάλι. Τα ωφέλη είναι, καταρχάς, αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, μεγαλύτερη προβολή γιατί είναι η Google, είτε αυτό αφορά τα Google Search, μια απλή αναζήτηση, είτε αφορά στα Google Maps. Κάνω την αναζήτησή μου πάνω στους χάρτες για να δω ποια καταλήμματα βρίσκονται τριγύρω μου. Αυτό βεβαίως αυξάνει τις απευθείας κρατήσεις. Σίγουρα το 13,5% είναι μια προμήθεια, αλλά είναι λιγότερη από ό,τι θα πληρώναμε στους OTAs. Τα ποσοστά των ακυρώσεων στις απευθείας κρατήσεις έχουμε βρει ότι είναι αρκετά χαμηλότερα των OTAs, όχι απλά χαμηλότερα, αρκετά χαμηλότερα των OTAs. Άρα, σε ένα συνδυασμό με το μοντέλο της Google που είναι cost per stay, σημαίνει ότι έχω αυξημένο όφελος, άρα και περισσότερα έσοδα ως κατάλημα. Και το τελευταίο είναι βεβαίως ότι έχουμε τους πελάτες απευθείας. Αυτό που αναφέραμε νωρίτερα. Παίρνω το email των πελατών και μπορώ να κάνω retargeting, remarketing, cross-sell, up-sell, άρα να αυξήσω τα έσοδά μου πολλές φορές πριν ακόμα έρθει ο πελάτης. Και βεβαίως όλο αυτό δεν ενέχει κανένα ρίσκο με την έννοια ότι δεν υπάρχει συνδρομή ή πάγιες χρεώσεις. Η σύνδεση από πλευράς της WebHotelier γίνεται δωρεάν. Είμαστε εγκεκριμένοι συνεργάτες της Google. Και το μόνο κόστος που έχετε να αποδώσετε στην Google είναι αν και τελικά έρθει ο πελάτης σε χαμηλότερη προμήθεια, όπως είπαμε, σε σχέση με τους OTAs. Κλείνοντας, να δώσουμε έτσι κάποιες γρήγορες συμβουλές, εύκολα tips, αν θέλετε, σε όσους αποφασίσουν που κατ' εμέ θα πρέπει να το προχωρήσουν τη σύνδεση με τα Metasets, την απευθεία σύνδεση, είναι προσέξτε τις καταχωρήσεις σας, να είναι πλήρης, να έχουμε δηλαδή μέσα όλη την πληροφορία. Αυτό που είπε ο Μιχάλης προχθές, δηλαδή να έχουμε περιγραφές, να έχουμε φωτογραφίες που να είναι σωστές, να έχουμε όλες μας τις παροχές, δηλαδή θα πρέπει να είναι πλήρης η καταχώρησή μας, ώστε το μόνο που να ζητάμε από τον πελάτη πλέον είναι να κάνει την κράτησή του. Τώρα, αν για παράδειγμα στην Google η καταχώρησή σας δεν έχει γίνει από εσάς, θα δούμε εδώ ένα παράδειγμα, συγγνώμη, όπου η καταχώρηση δεν είναι του ίδιου του καταλήμματος. Έχω πατήσει, για παράδειγμα, Mary Studio London. Έχει εμφανιστεί εδώ πέρα από την Google, ωστόσο μπορεί να μην την έχει κάνει το ίδιο το κατάλημα την καταχώρηση, άρα γι' αυτό δεν έχει και όλες τις πληροφορίες. Εδώ πέρα θα πρέπει να πατήσει το κατάλημα Own This Business και να ζητήσει να αναλάβει τη χρήση αυτού του προφίλ για να μπορέσει να το ανανεώσει. Και το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο πολλές φορές είναι αυτονόητο, αλλά δεν είναι τελικά στην πράξη αυτό που συμβαίνει, σε μία μηχανή κρατήσεων δεν θα πρέπει η τιμή ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, να είναι ακριβότερη των υπόλοιπων καναλιών. Πολύ απλά γιατί όταν θα μπω εγώ στο Metasets κανάλι για να κάνω τη σύγκριση των τιμών, φανταστείτε πώς θα φαίνεται αν η μηχανή κρατήσεων είναι ακριβότερη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο online κανάλι. Και βεβαίως έχει να κάνει όχι με το τι βλέπει ο πελάτης μόνο, αλλά και με το τι θα μείνει στο ταμείο του ξενοδοχείου ή του καταλήμματος στο τέλος. Αν ο πελάτης αποφασίσει να πάει στην Booking γιατί έχει χαμηλότερη τιμή, και θα πάρω μια κράτηση με χαμηλότερη τιμή και θα αποδώσω μεγαλύτερη προμήθεια από ό,τι αν θα την έπαιρνα απευθείας. Άρα μειώνεται και το εισόδημα του καταλήμματος, τα κέρδη του καταλήμματος. Ο πιο εύκολος τρόπος για να κάνετε αυτόν τον έλεγχο είναι, αν για παράδειγμα πάω εδώ πέρα στο συγκεκριμένο κατάλημα μέσα στο έξτρα της web.hotelier, πατήσω το δωρεάν εργαλείο που παρέχουμε, που είναι το Parity Check. Συγγνώμη. Και θα δείτε εδώ μέσα αμέσως στο πλάνο μου τις ημερομηνίες του Νοεμβρίου, για παράδειγμα εδώ πέρα, και βλέπω ότι στις 25 του Νοέμβρη έχω πρόβλημα. Είμαι ακριβότερος και από την Expedia
και από την booking.com. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Άρα τα metasets θα με δείξουν αμέσως ακριβότερο από τα άλλα κανάλια. Άρα θα πάρω μια κράτηση από κάποιο online κανάλι με υψηλότερη προμήθεια και με χαμηλότερη τιμή. Άρα τα έσοδά μου συνολικά θα μειωθούν. Αυτά ως προς τα metasets. Ήμουν λίγο γρήγορος και λίγο σύντομος για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν. Μισό λεπτάκι να δω στα Q&A. Λοιπόν, σημαντική παρουσία στα meta search, αλλά πλέον τα μεγάλα OTS δεν εμφανίζονται όταν έχουν έστω και ελάχιστη υψηλότερη τιμή, άρα δεν γίνεται σύγκριση. Συνεχίζουν να εμφανίζονται και είδαμε και παράδειγμα στην Trivago λίγο νωρίτερα, όπου το κανάλι το οποίο ήταν και στην πιο περίοπτη θέση, που είχε το κουμπί Book Now, ήταν βασικά ακριβότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Μισό λεπτάκι να το δω κιόλας. Να, βλέπετε εδώ πέρα την Booking αμέσως. Η Booking είναι ακριβότερη από την Trip.com και συνεχίζει και την εμφανίζει. Εδώ πέρα το site έχει την ίδια τιμή με την Booking.com και συνεχίζει και την εμφανίζει. Άρα οι OTAs συνεχίζουν και εμφανίζονται, ακόμα και αν η τιμή που είναι σε πιο περίπτη θέση είναι ακριβότερη. Βλέπετε και εδώ πέρα πάλι, Trip.com είναι ακριβότερη σε σχέση με την Agoda, δείχνω την Trip.com. Άρα δεν εμφανίζω μόνο τις χαμηλότερες τιμές, εμφανίζω όλες τις τιμές. Βεβαίως έχει να κάνει και με το bidding που κάνει η κάθε εταιρεία. Μισό λεπτάκι να κάνω. Για να δούμε τι άλλο. Πανάκριβο το TripAdvisor για συμμετοχή του ξενοδοχείου και αμφίβολο ότι οι κριτικές είναι αληθινές. Εντάξει, για τις κριτικές δεν έχω να πω κάτι γιατί πολλές φορές ακούγονται διάφορα. Ως προς το για το αν είναι πανάκριβο. Αν γίνει σωστός προϋπολογισμός, δεν είναι απαραίτητος ακριβό. Θέλω να πω ότι έχουν ένα μοντέλο paper state το οποίο μπορεί να είναι από 12 έως 15% και από εκεί και πέρα η ετήσια συνδρομή που αφορά, που δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει συνδρομματικά ή εναλλακτικά, το business advantage που έχουν, το οποίο συνδέει τη μηχανή κρατήσεών σας με το link που είδαμε νωρίτερα, αν πάμε λίγο στην TripAdvisor, δηλαδή το να εμφανίσει όχι εδώ πέρα τη μηχανή κρατήσεών σας, αλλά να εμφανίσει εδώ το link, αυτό όπως είπαμε νωρίτερα έχει μια ετήσια συνδρομή. Αν στην ετήσια συνδρομή εσείς υπολογίσετε ότι περιμένω να πάρω τόσες κρατήσεις, με μέσο όρο ανακράτηση αυτό το ποσό, αν γίνει δηλαδή σωστός ο προϋπολογισμός, μπορεί να αποδώσει. Εγώ προσωπικά το έχω δει σε ξενοδοχείο να αποδίδει καλά. Trivago, απαράδεκτοι συνεργάτες. Αυτό θα πρέπει να το δείτε μαζί τους. Ωστόσο, φέρνουν ένα σημαντικό κομμάτι απευθείας κρατήσεων. Το αν η υπηρεσία τους είναι αυτή που εσείς περιμένατε ή όχι, αυτό θα πρέπει να το δείτε μαζί τους. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Loyalty Club σε συνδυασμό με το Metasets? Το Loyalty Club δεν έχει κάτι να σας μπερδέψει. Αν πάμε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο εδώ πέρα, δεν θυμάμαι αν έχει Loyalty Club. Έχει Loyalty Club. Οπότε πολύ απλά ο πελάτης ο οποίος θα μεταφερθεί από το MetaSearch μέσα στη μηχανή κρατήσεών σας, εδώ δεν θα δει την τιμή του Loyal Member. Θα δει τη δημοσιοποιημένη τιμή, την official τιμή, τα 117. Άπαξ και ο πελάτης έρθει μέσα στη μηχανή κρατήσεών σας και κάνει την κράτησή του ως Member, άρα θα πάρει και την επιπλέον έκπτωση που έχει ως μέλος, τότε η προμήθεια που θα αποδώσετε στη Google, συγγνώμη, το 17% θα αφορά στην τιμή του members, τη χαμηλότερη τιμή στην οποία έκλεισε ο πελάτης. Άρα θα δώσετε και λιγότερη προμήθεια. Άρα μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Απλά εδώ δεν θα εμφανίζεται η τιμή των members, θα φαίνεται η κανονική τιμή. Ανδρέα, ο κόσμος ζητάει να έχει κάνει share screen, αλλά να εξηγήσουμε ότι απλά διαβάζεις ερωτήσεις. Δεν έχεις κάνει αυτή τη στιγμή, σωστά? Ναι, μισό λεπτάκι, άμα να κάνω σε screen, τόσο μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Εγώ θέλω να πω στον κόσμο μέχρι να γίνει το share screen. Βασικά θα το πω μετά. Ωραία, εδώ πέρα. Αυτό που θέλω να πω για τα members, να ξαναεπιστρέψω λιγάκι στα μέλη, ότι εδώ πέρα το συγκεκριμένο κατάλημα
έχει το Loyalty Club, οπότε αν ο πελάτης από εδώ, πατώντας τη μηχανή κρατήσεων, μεταφερθεί στη μηχανή κρατήσεων, εδώ, και κάνει την κράτησή του ως μέλος, που θα δει εδώ, ο πελάτης θα είναι τα 117. Δεν θα είναι η τιμή του μέλους. Είναι η official τιμή που θα δει. Αν ο πελάτης κλείσει ως μέλος, η προμήθεια που θα αποδώσει στην Google θα είναι με την τιμή του μέλους. Άρα χαμηλότερη προμήθεια. Μπορούν να συνδυαστούν όμως. Πάμε την επόμενη ερώτηση. Πώς μπορούμε να δούμε τι χρωστάμε σε κάθε μέταξη, πώς μπαίνουμε στο συγκεκριμένο πεδίο που λέει τις οφειλές. Για την Google είναι απλά το 13,5%. Οπότε οποιαδήποτε κράτηση σας έρχεται μέσω Google Hotel Ads αυτομάτως πάνω στην επιβεβαίωση της κράτησης θα σας λέει ότι προήλθε από Google Hotel Ads, έχει το σηματάκι, έχει την πηγή ή αλλιώς Booking Source, σας λέει ότι είναι Google Hotel Ads συγκεκριμένη. Για τις υπόλοιπες κρατήσεις βλέπετε επίσης το Booking Source μέσα στην επιβεβαιωμένη κράτηση που σας λέει ότι ήρθε από την TripAdvisor ή την Trivago. Άρα θα πρέπει να μπαίνετε μετά στο έκτανο της TripAdvisor ή της Trivago για να βλέπετε, απλά να κάνετε ένα cross-check ότι όντως αυτές οι κρατήσεις έχουν προέλθει μέσω του MetaSearch. Αντρέα, επειδή είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, προτείνουμε τον κόσμο να επικοινωνήσει μαζί σου μετά την παρουσίαση, ούτως ή άλλως. Εγώ αυτό που θέλω να πω λίγο στο στενοδόξι είναι το εξής. Υπάρχει μια διαρκής, ας πούμε, αρνητικότητα για όποιον παίρνει commission κτλ. Θα πρέπει αυτό να καταλάβετε ότι είναι μέρος του παιχνιδιού. Κάτι πρέπει να πληρώσετε και κάποιον. Δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας απλά χωρίς να πληρώνετε. Δηλαδή, απαλλάξτε το λίγο αυτό σαν ψυχολογία, γιατί τη βλέπω αυτή την κρίνια. Αν θέλετε, μην μπείτε. Απλά τα πράγματα. Όταν κάποιος ψάχνει το όνομα του ξενοδοχείου σας, η Google θα βγάζει αυτό το τετραγωνάκι. Θέλετε, δεν θέλετε. Θέλετε να βάλετε τώρα εκεί και να δώσετε commission στην Google. Ή θέλετε να πουλήσει η Google το κατάλημά σας μέσω του booking.com και να πληρώσετε 20%, είναι δικό σας ζήτημα. Θέλετε να είστε στο TripAdvisor ή στην Trivago και να δώσετε ένα commission σε αυτές τις εταιρείες. Ή θέλετε να το δώσετε στην booking.com και πάλι, γιατί η Trivago θα συνεργαστεί πάλι με την booking.com και τα κανάλια έχει δεδομένη συνεργασία. Πάλι, it's up to you. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό εδώ πέρα, που πρέπει να καταλάβουμε τα εμπορικά μοντέλα. Κανείς δεν δουλεύει γιατί είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αυτά είναι... Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι το αν θα έχω κόστος πωλήσεων ή όχι. Αυτό θα το έχεις. Γιατί αν δεν έχεις κόστος πωλήσεων, πολύ απλά θα έχεις πωλήσεις. Το θέμα είναι πώς θα μειώσεις το κόστος των πωλήσεων. Ακριβώς. Πώς θα το μειώσεις και πώς θα πρέπει λίγο οι ξενοδόχοι να εκπαιδευτούν ότι πέρα από την τιμή της πώλησης του δωματίου, που είναι ένα κομμάτι, έχουν περιθώριο για upselling αρκετά μεγάλο, αν στήσουν καλά και το strategy του. Εγώ θα μιλήσω, δεν θα πω για ποιο ξενοδοχείο, είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο εμείς έχουμε κάνει το repositioning γενικότερα και ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, πουλούσε σε μια πολύ χαμηλή τιμή τα δωμάτια του και λέω, μα το κατάλημά σας είναι καλό, γιατί πουλάτε τόσο χαμηλά. Μου λέει, Νίκο, οι πληρότητες μου φτάσανε 90 και 100% φέτος. Μιλάμε τώρα, έτσι, για φέτος. Από τη στιγμή που τον είχα τον άλλο στο κατάλημα, τον είχα κάνει, ξεκίνησα και ξεκινούσα το upselling μου. Και ήταν όλο το κέρδος δικό μου. Καταλαβαίνεις, Ανδρέα, θέλω να πω. Πρέπει να καταλάβετε ότι το revenue είναι συνολικό. Δεν είναι μόνο η τιμή πώληση του δωματίου. Φέρτε τον ταξιδιώτη στο κατάλημά σας και από εκεί και πέρα διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά. Όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να καταλάβετε, το λέω πάντα και ίσως με κάνει και αντιπαθή κάποιες φορές, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πρέπει να μάθετε να πληρώνετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και θα πρέπει να μην γκρινιάζετε. Και αυτές τις επαναστάσεις που βλέπω για όλα τα κανάλια, όχι, θα βγω από την Booking, όχι, θα βγω από αυτά, ξεχάστε τα. Είναι μεγάλοι οργανισμοί που έχουν τεράστια δύναμη. Είναι σαν να λέτε ότι θα είμαι out of market. Πρέπει λίγο αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και όπως είπε πολύ σωστά ο Ανδρέας, να δούμε πώς μπορούμε να χαμηλώσουμε τα αυτά που πληρώνουμε. Και στο κάτω-κάτω, πολύ απλά τα πράγματα. Αν το website σας είναι καλά στημένο, κάποια στιγμή ο ταξιδιώτης θα μπει στο website σας να ελέγξει το κατάλημα. Δώστε κάτι καλύτερο για να κάνετε εκεί πέρα τη μεταπόληση. Δηλαδή να έρθει μετά σε εσάς και να κλείσει. Το βλέπουμε διαρκώς να γίνεται αυτό. Ακόμα και με τα μέτας,
αν μπορώ λίγο εδώ πέρα να πω κάτι, ακόμα και με τα μέτας, αν συνδέσουν απευθείας τη μηχανή κρατήσεων, δεν είναι απαραίτητο ότι ο πελάτης, ειδικά αυτή την εποχή με τα booking windows που έχουμε, που είναι πιο last minute, ο πελάτης δεν είναι απαραίτητο ότι θα κάνει εκείνη τη στιγμή την κράτησή του. Μπορεί δηλαδή να μπει στη μηχανή κρατήσεών σας, να πει ότι, α, οκ, okay, ωραίο αυτό, θα το δω με τη σύζυγό μου, με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου, και να μπει μετά από τρεις εβδομάδες και να κάνει την κράτηση απευθείας, γλιτώνοντας και την προμήθεια του MetaSet. Ακριβώς, όπως το είπε ο Ανδρέας. Αυτό όμως είναι μια προϋπόθεση, ότι το site σας θα είναι αξιόπιστο, έτσι. Θα μπαίνει μέσα και θα βλέπει ένα σωστό ξενοδοχείο. Μου κάνει εντύπωση, Ανδρέα, φέτος, πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτές τις μέρες έχω μιλήσει και με κάποιους ξενοδόχους που μου λένε, αποφάσισα να μην κάνω τίποτα φέτος, ούτε ανακαίνιση, ούτε να στήσω το site μου καλά, γιατί είναι περίεργη χρονιά. Και εγώ έχω εκεί ένα ερωτηματικό. Φέτος βρήκατε να μην το κάνετε, που είναι περίεργη χρονιά, που ο ανταγωνισμός θα είναι τεράστιος, που ο ταξιδιώτης θα μπει μέσα και δει ένα website να είναι στα μαύρα τα χάλια, δεν θα έχει αξιοπιστία, άρα δεν θα κλείσει, γιατί μια κακή εικόνα συνεπάγεται και έλλειψη υγιεινής ενδεχομένως για μένα που είμαι πιο luxury ταξιδιώτης. Λέω εγώ τώρα κάποια πράγματα τα οποία συνδέονται. Συνειρμικά, δεν είναι. Ναι, δηλαδή πρέπει να μάθετε, να καταλάβετε ότι φέτος είναι μια χρονιά που πρέπει να ασχοληθείτε με την εικόνα σας συνολικά και όλα τα εργαλεία που σας δίνει η Web Hotelier θα κάνουν ακόμη μεγαλύτερο conversion. Μην περιμένετε ότι η Web Hotelier να σας δώσει τα conversion. Σας δίνει άψογα εργαλεία τεχνολογικά και κατά την άποψή μου από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι μπορώ να βρω εύκολα καλύτερη λύση. Όμως πρέπει να κάνετε και εσείς τη δική σας προσπάθεια. Πρέπει να τιμάτε τον booking engine σας στην τεχνολογία. Πρέπει να βάζετε σωστό content, να είναι όλα σωστά στημένα. Να κοιτάτε να υπάρχει parity στην πληροφορία. Τα λέω όλα αυτά, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν τον conversion που έχω και στα MetaSales κανάλια. Ανδρέα, νομίζω ότι όλα αυτά συνδέονται όλα μαζί. Έτσι, yeah, είναι το parity, είναι το α και το μέγα, Νίκο. Δηλαδή, αν κάποιος στη σύγκριση τιμών βρει ότι η μηχανή κρατήσεων όπως είναι ακριβή από τα κανάλια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλείσει απευθείας μαζί σου. Είναι απλά τα πράγματα. Ειδικά για να τονίσω λίγο για τα MetaSearch κανάλια. Μπαίνω εγώ στην Google και πατάω το όνομα του ξενοδοχείου και μου βγάζει δεξιά το παραθυράκι του Google My Business και βλέπω αλλού 90, αλλού 120, αλλού 150 και στο site του ξενοδοχείου 80. Αυτό είναι η χειρότερη πληροφορία που μπορεί να δώσει σε ένα ταξιδιώτη. Τα οποία ξενοδόχους, μα εγώ σε ένα στο site με έδωσε πιο χαμηλή τιμή, 80. Έχετε χάσει αξιοπιστία. Πρέπει να βλέπει μια ισορροπία τιμών και μπορείτε στο site σας να έχετε ένα κατητής παρακάτω αν θέλετε, που βέβαια αυτό δεν είναι καλό, αλλά λέμε τώρα. Και το κατητής παρακάτω δεν χρειάζεται να είναι απευθείας η public τιμή. Θα μπορούσε να είναι η τιμή που αφορά μόνο τους loyal. Είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα. Είναι όμως τα κανάλια της Google, τα MetaSearch δεν τραβάνε την τιμή αυτή, τραβάνε την επίσης. Όχι, δεν τραβάνε. Γι' αυτό λέω ότι αν κάποιος λοιπόν θέλει να πει ότι εγώ θέλω να εμφανίζω παντού την ίδια τιμή, μπορεί να δώσει και μια χαμηλότερη τιμή μόνο σε όσους θα κάνουν sign-in. Και αυτή να μην φαίνεται στα metas. Ναι, απλά λέω για τα MetaSearch, όταν βλέπω τις τιμές στα διάφορα κανάλια, δεν πρέπει να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις. Σωστά. Ούτε καν από το δικό μου website. Και λέω, αν θέλεις να έχεις μια μικρή απόκληση, να είναι από 95-90, να μην είναι από 95-70. Είναι λάθος η πληροφορία. Μου φαίνεται εμένα σαν ταξιδιώτη ότι είναι λάθος και έχει μεγαλύτερο credibility OTA από εσάς που δεν σας ξέρω. Εγώ με την booking.com έχω ταξιδέψει 500 φορές. Αν δω ότι στο site σας εσείς έχετε 30 ευρώ κάτω την τιμή στο δωμάτιο, που το έχω δει, Ανδρέα, λέω πράγματα που τα έχω συναντήσει, δεν θα σκεφτώ τι ωραία προσφορά, θα σκεφτώ ότι κάτι λάθος γίνεται. Και επίσης επηρεάζει και τα έσοδα του καταλήγματος. Δηλαδή από το 70 από το να πας 30, σε έπρεπε να την κράτηση καλύτερα από τον OTA με 18% από το να χαμηλώσω τόσο πολύ την τιμή μου. Στο τέλος, δηλαδή, το revenue που βγάζω σαν profit είναι λιγότερο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και μια σωστή στρατηγική τιμολογία και πολιτική. Ακριβώς. Το έχουμε δει πολύ συχνά. Και καθώς το Booking Engine γενικότερα είναι ένα από τα εργαλεία, πρέπει να δείτε λίγο και κάποια άλλα εργαλεία που σας βοηθούν, όπως ας πούμε τα price comparison widgets. Νομίζω έχει και η Web Hotelier κάτι αντίστοιχο, σωστά. Ναι, το είδαμε και λίγο νωρίτερα στο ξενοδοχείο αυτού του Μιλάνου. Είδαμε δεξιά ότι εμφανίστηκε το παραθυράκι, το οποίο με το που μπαίνεις μέσα στη μηχανή κρατήσεων σου λέει αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή που θα βρεις εδώ μέσα. Η αντίστοιχη που θα βρεις στα υπόλοιπα κανάλια είναι αυτή, αυτή και αυτή. Οπότε αν είναι ψηλότερη, αμέσως ο πελάτης λέει ότι δεν έχω κανένα λόγο να ψάξω περαιτέρω. Θα κάνω την κράτηση μου από εδώ πέρα, ξέρω ότι είναι ψηλότερη που θα βρω. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω ότι πέρα από τη Web Hotelier υπάρχουν και άλλες εταιρείες που έχουν αναπτύξει και μια σειρά από εργαλεία. Έτσι, γιατί είναι καλό εδώ πέρα με την ευκαιρία αυτή
Η Web.gr προσφέρει τις λύσεις του Booking Engine και τα βασικά περιφερειακά, αλλά γενικότερα σε widgets τα οποία βελτιώνουν τα conversions υπάρχουν πάρα πολλά στην αγορά και πιστέψτε με, δεν μπορώ να... Υπάρχουν και με τα κορυφαία από αυτά έχουμε και seamless integration ούτως ή άλλως εδώ μαζί τους. Ναι, δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένο όνομα εταιρείας, είναι μια ιταλική εταιρεία που πραγματικά τα conversion widgets που έχει είναι όχι απλά συγκλονιστικά. Δηλαδή, εγώ που κάθε φορά έχω τόσο πολύ τριβή μαζί τους, διαρκώς εντυπωσιάζομαι αυτά που βλέπω. Αυτά λοιπόν, να ξέρετε ότι όλο το feedback που μας γράφετε σε Q&A, σε comments, θα τα μεταφέρουμε στην εταιρεία, στην web.gr, για να έχουν μια μεγαλύτερη έτσι, εικόνα. Εγώ θέλω να κάνω ένα share εδώ πέρα screen και να σας πω ότι μπαίνοντας στο website του 100% Hotel Show, που βλέπετε εδώ πέρα τους εκπροσώπους από τις εταιρείες, μπορείτε να πατήσετε πάνω για να κάνετε συνάντηση. Έχει ένα πλήκτρο που λέει κάνε συνάντηση και ανοίγει στην ουσία κάμερα, αν είναι διαθέσιμος ο άλλος. Αν δεν είναι διαθέσιμος, σας έχει σε αναμονή. Δοκιμάστε το, χτυπήστε και σε μένα, όσοι θέλετε να μιλήσουμε ή όσοι θέλετε να με μαλώσετε που σας λέω ότι πρέπει να πληρώνετε στην τρίτα κανάλια. Δεν έχω πρόβλημα, να το συζητήσουμε. Χαρά μου κάνει. Αλλά μπείτε να μιλήσετε και μόνο σε τους ανθρώπους που είναι on camera, περιμένουν για να συζητήσουν για συνεργασία μαζί σας. Βλέπω εδώ πέρα για παράδειγμα τη Χέλη Σίμαντγκοτς, ας πούμε, ο Κώστας Πάμπυλος. Αν πατήσω στο κάτι με συνάντηση, θα μου βγάλει να κάνω login και θα αρχίσει να ανοίξει η κάμερα να μιλήσω μαζί. Είμαστε εδώ πέρα πάρα πολλά άτομα που βλέπω live στο Zoom. Βλέπω και πολλούς που είστε live στο Facebook. Κάντε το αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μέρες έκθεσης και είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Περιμένω να μιλήσω με αρκετούς από εσάς, γιατί τώρα έχω μία ώρα κενό. Άρα θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε. Παρομοίως είμαστε και εμείς μέσα, οπότε είμαστε τρεις από εμάς. Είμαστε και εγώ και ο Μάξιμος και ο Χάρης ο Μάντζας. Οπότε όποιος θέλει ανά πάσα στιγμή μπορεί να μας πατήσει να κάνει και τις ερωτήσεις για τα μέτας. Ακριβώς. Λοιπόν, ό,τι απορία έχετε στη web.gr, ό,τι απορία έχετε σε μένα, ό,τι απορία έχετε σε όλους τους εκθέτες του 100% Hotel Show, είμαστε πολλοί εκεί πέρα μέσα. Να βάλω και το link τώρα για εσάς που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Σας βάζω και το link κατευθείαν, σε εσάς που είστε στο Zoom δηλαδή. Μισό λεπτάκι να σας το στείλω. Το βίντεο θα είναι διαθέσιμο μετά την λήξη της έκθεσης. Λοιπόν, σας έβαλα ένα link στο chat. Το στείλα σε όλους, όχι το στείλα στο βίντεο. Ναι, έχει έρθει. Έχει έρθει. Όχι. Να το βάλω ξανά. Ωραία. Λοιπόν, σας έστειλα ένα link τώρα στο chat εδώ πέρα, σε όσους είστε στο Zoom. Πατήστε μέσα και με όποιον θέλετε να μιλήσετε, θα χαρούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Άντζελα, μπορείς να κλείσεις το live. Σε ευχαριστούμε, Αντρέα, πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα σε όλους και πρώτα πολλές Κατερίνες.